να αντιληφθούμε τι συμβαίνει με τον Γιώργο Μαρίνο. Όλοι ψάχνουν το τελευταίο διάστημα το πού βρίσκεται ο Γιώργος Μαρίνος. Η Κατιάνα Μπαλανίκα. Χρόνια η γνωστή ηθοποιός, χρόνια φίλη του, χρόνια συνεργάτες. Ναι. Λέει κάποια πράγματα και αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την εξαφάνιση του Γιώργου Μαρίνου. Μια εξαφάνιση, η οποία πραγματικά, ξαναλέμε, έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο άγχος και ανασφάλεια στους ανθρώπους που είχαν ζήσει τον Γιώργο Μαρίνο από κοντά. Τον ψάχνουν, τον βρουν και δεν τον βρίσκουν. Mm-hmm. Θυμόμαστε ότι υπήρχε μια αντίδραση ενός φίλου του Γιώργου Μαρίνου, ο οποίος υποτίθεται τον φροντίζει και είναι μαζί του. Υποστηρίζει. Ναι. Δεν ξέρει κανένας ποια είναι η κατάσταση της υγείας. Γιατί τον ψάχνει και η κυρία Φόντσου, να πούμε, καθημερινά, και πώς παίρνει τηλέφωνο και τη βρίζουν κιόλα. Για πάμε να ακούσουμε τι λέω. Να σε ρωτήσω κάτι ένα λίγο για τον Γιώργο τον Μαρίνο. Ναι. Που γνωρίζω ότι είχατε μια πολύ στενή σχέση, ήσουν από τους πιο κοντινούς του ανθρώπους, μεγάλες δόξες μαζί κτλ. Το τελευταία χρόνια τον έχουμε χάσει, υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου, εσύ έχεις? Υπάρχει, όχι, δεν έχω, ούτε εγώ ούτε κανένας μας. Τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή, πού είναι, δεν ξέρει κανένας? Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι κοντά σε μια οικογένεια που είναι φίλοι και τον αγαπάνε. Ναι. Και δεν έχουμε επαφή. Είναι καλά ο ίδιος? Υποθέτουμε ότι είναι καλά. Ναι, είναι επιλογή του να μην εμφανίσει. Αυτό φαντάζομαι κι εγώ, ότι ο ίδιος το έχει επιλέξει. Είναι επιλογή του. Ότι ο ίδιος το έχει επιλέξει. Έχεις επιχειρήσεις να επικοινωνήσεις μαζί του, γιατί είσαι πολύ στενός του άνθρωπος, παιδί μου. Κοίταξε να δεις. Επειδή όταν κατάλαβα ότι δεν έχει, δεν θέλει, γιατί αν ήθελε θα το είχε. Κάνει μόνος του. Ναι, θα το είχε. Εγώ ξέρεις, όταν κάποιος δεν θέλει, υποχωρώ. Ναι. Δεν επιμένεις. Επιμένω. Mm-hmm. Το γνωρίζεις βέβαια και καλύτερα και μπορείς να αξιολογήσεις. Γιατί καμιά φορά λέμε όχι, δεν θέλω, αλλά εννοούμε. Σέβομαι, ναι. Σέβομαι τις επιλογές των ανθρώπων, και επειδή έχω βρεθεί κι εγώ κάποτε, έχω περάσει κάποια χρόνια που δεν ήθελα να έχω επαφή, ας πούμε, με κανέναν, μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω τι ίδια. Όπως δεν ξέρουν και άλλοι άνθρωποι που αγαπούν τον Γιώργο Μαρίνο, ήταν στο περιβάλλον του και έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης. Μόνο ένα τηλεφώνημα υπήρχε πριν αρκετούς μήνες, μα έχει περάσει και χρόνος, στην Άννα Φόνσου που είχε βγει και τον αναζητούσε. Και από όπως είχε καταγγείλει, είχε δεχτεί επίθεση, λεκτική επίθεση, από το τηλέφωνο, από τον άνθρωπο που λέει ότι φροντίζει και είναι μαζί του ο Γιώργος Μαρίνος. Κάποιος πρέπει να επιληφθεί σοβαρά του θέματος. Δεν γίνεται επί έναν ολόκληρο χρόνο ο άνθρωπος αυτός να βρίσκεται εξαφανισμένος. Και δεν ξέρει κανένας το πού. Ναι, πού. Δεν ξέρει κανένας πού το πού. Ένα το κρατούμενο. Δεν ξέρει κανένας πού βρίσκεται. Και σε ποια κατάσταση είναι η υγεία του και δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν βγαίνει να μιλήσει. Να πει τουλάχιστον είμαι καλά στην υγεία μου. Τι είναι, σε καταστολή είναι ο άνθρωπος? Αναρωτιέμαι πραγματικά. Και ποιος είναι αυτός ο άλλος, αυτό το τρίτο πρόσωπο που ξαφνικά μπήκε στη ζωή του ή είναι στη ζωή του και τον έχει απομακρύνει από όλο το περιβάλλον του, το επαγγελματικό, το κοινωνικό, το προσωπικό, το οικογενειακό? Είναι πάρα πολύ περίεργα τα πράγματα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις θα έπρεπε να παρεμβαίνει ο εισαγγελέας. Ειλικρινέστατα θα έπρεπε να παρεμβαίνει ο εισαγγελέας. Θα πρέπει όμως κάποιος να κάνει την καταγγελία και επώνυμα. Ναι. Γιατί μόνος ο εισαγγελέας, αφού λέει τον αναζητεί κάποιος επώνυμα, και πώς θα πάρει μόνος του. Κάνουμε, θα πρέπει λοιπόν, ανοιχτή. Ναι, θα πρέπει λοιπόν αυτό. Ας κάνουμε ανοιχτή δήλωση τότε λοιπόν σε όλους τους φίλους. Ναι, όποιος έχει φόβο για τη ζωή του Γιώργου Μαρίνου, να πάει και να κάνει καταγγελία επίσημη. Αλλιώς να μην βγαίνουν να μας λένε μπουμπουλίδες. Και εκεί λοιπόν θα μπορεί ο Σύλλογος των Ελλήνων Ηθοποιών, και να μιλήσουμε με τον κύριο Πιπίλα, να δούμε τι γίνεται και αν έχει γνώσει ο Σύλλογος των Ελλήνων Ηθοποιών. Ίσως μπορεί ο Σύλλογος Ελλήνων Ηθοποιών, γιατί δεν έχει οικογένεια ο Γιώργος Μαρίνος, γιατί μακρινά ανήψια μόνο. Έχει κάποιους πολύ μακρινούς συγγενείς. Να μπορέσει να βρεθεί μια λύση για να μάθουν οι φίλοι του πού είναι. Και θα κάνω μια επικοινωνία μετά με τον Σπύρο Μπιμπίλα για να δούμε τι συμβαίνει και τι γίνεται.